Μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Είμαι ιδιαίτερα έχουμε τη χαρά να γενιάζουμε, να ιδρύουμε μάλλον αυτή τη διάσκεψη των μεγάλων αρχαίων πολιτισμών. Μια ιδέα που ήταν ιδέα των δυο σας, των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κίνας, καθώς η Ελλάδα και η Κίνα έχουν μπολιάσει, έχουν σηματοδοτήσει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά με τους αρχαίους πολιτισμούς τους. 就是因为你们两位外长的这个非常棒的主意，能够把这个世界古代文明的这个论坛能够办起来。 Και πιστεύω ότι αυτή η διάσκεψη, αυτό το φόρουμ, θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες με την σημαντικότερη πολιτισμική κληρονομιά να έρθουν πιο κοντά και να έχουν μια ουσιαστική συνεργασία που μπορεί να φέρει γόνιμους καρπούς, όχι μόνο σε σχέση με το τι κουβαλάμε από το παρελθόν, αλλά και με το τι οραματιζόμαστε για το μέλλον. 这次呢，能够把这些有着优秀的文化遗产的这些国家能够带到一起，大家在一起精诚合作，并能够结出丰硕的成果。历史对于我们来说不是一种负担，而是为将来提供一种更好的积淀。 Επιπλέον, θεωρώ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ στενές. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο πολύ ουσιαστικής συνεργασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη γωνιά του πλανήτη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εμπορικό, γεωστρατηγικό. Και η Κίνα είναι ένας εταίρος για μας πάρα πολύ σημαντικός. 那两国关系呢，这近年来呢越来越紧密。那么，希腊不光是在这个贸易上，也是在地缘政治上，对中国也都是有着非常积极的这个作用。所以呢，中国对希腊来说是一个战略的伙伴。 Φέτος έχουμε την χρονιά, το 2017 είναι αφιερωμένη στις πολιτισμικές ανταλλαγές Ελλάδας και Κίνας. Είναι η χρονιά Ελλάδας-Κίνας που θα εγγενιαστεί τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα στο Βυζαντινό Μουσείο. Αλλά θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ ξανά και την χώρα σας μέσα στο Μάιο στην διεθνή διάσκεψη που οργανώνεται στο Πεκίνο με όλες τις χώρες του δρόμου του μεταξιού και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και να οργανώσουμε από κοινού την καλύτερη συνεργασία έτσι ώστε να είναι προς όφελος των λαών μας αλλά προς όφελος της ειρήνης, της ανάπτυξης και της συνεργασίας για την ευρύτερη περιοχή. Θα έλεγα σε παγκόσμια κλίμακα αυτό σηματοδοτεί κάτι, ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί αλλά και οι σύγχρονες, τα σύγχρονα κράτη που ακολουθούν συνεχίζουν να παράγουν ελπιδοφόρα μηνύματα για την ειρήνη, τη συνεργασία και την οικονομική ανάπτυξη. 那么正好呢，也是这个在今年我们呢颁奖这个论坛。那么接下来呢，我们在拜占庭博物馆会有一些关于这个西中文化交流您的一些活动。那么我呢，在5月中旬也会到中国去出席这个“一带一路”的这个高峰会议。那么我想这些都是为我们提供了很好的机会，把我们两个国家和两国人民。 更紧密的这个联系在一起，有机会能够对于双方的这个更紧密的合作，进一步的这个进行磋商，来促进这个双方的这个国家的发展。
区域的和平以及国家之间的合作，等等。那么我们作为这个古文明的国家，也应该通过我们的这个传统和文明，为现代世界的这个和平发展合作提供做出更多的贡献。非常感谢你抽出时间会见我。那么首先向你转达非常尊敬的亲切的问候。Ευχαριστώ πολύ εξόδετε Πρωθυπουργέ για την τιμή που μου κάνατε. Ξέρω ότι το πρόγραμμα σας είναι πολύ σφιχτό και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μεταβιβάσω τους θερμούς χαιρετισμούς του Κινέζου Πρωθυπουργού, του κυρίου Λι Κιουτσιάν. Η επίσκεψή σας στην Κίνα πέρσι μας άφησε μεγάλη εντύπωση και πραγματοποίησε μεγάλη επιτυχία. 赞赏并支持外长倡议的总理支持总理大力支持的文明古国论坛这个好的想法。Η κινέζικη πλευρά εκτιμάει και υποστηρίζει πολύ την πρωτοβουλία του φόρουμ του αρχαίου πολιτισμού που ήταν πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού με την δυναμική υποστήριξη σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Όμως, σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία. Μην είναι ήδη σύντομη του κοινού, πίντσι, ήδη κοινού σε αυτό το 高度的关注，特别是在面对这么一个充满不确定性的国际形势之下，那么拥有原创性文明的国家聚在一起，那么我们进行文明的对话，从中可以碰撞出寻找出应对当前全球性挑战的智慧和办法。Και πιστεύω ότι το φόρουμ σίγουρα θα εγκαινιάσει πολύ ομαλά αύριο και θα προσκαλέσει το ενδιαφέρον της ολόκληρης διεθνούς κοινότητας. Ιδιαίτερα η εγκαίνια της πρωτοβουλίας αυτή συμπίπτει με το φόντο των πολλών παράγοντων της αβεβαιότητας και αστάθειας της διεθνούς κατάστασης και η διάλογη μεταξύ των πρωτοποριακών αρχαίων πολιτισμών θα έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος. Σε αυτή την ιστορία, ήταν γιατί η ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα έχουν κάνει μεγάλη δημιουργία. Σήμερα, θέλουμε να 相信，希望能够通过这个文明古国论坛，为21世纪的那么国际和平稳定和发展，能够做出新的贡献。Η Ελλάδα ιστορικά ήταν ένας πολύ αρχαίος και πλούσιος πολιτισμός και έχει συμβάλει σημαντικά για την πρόοδο της ανθρωπότητας και πιστεύω ότι το φόρουμ που θα είναι αύριο θα παίξει και ιδιαίτερο ρόλο στη διεθνή πλατφόρμα με φόντο του 21ου αιώνα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. 出席下个月的在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，也相信，那么在论坛期间，中西双方一定会更加紧密的合作，来共同推动“一带一路”的进程，取得新的发展。Ο Κινέζος Πρόεδρος, ο κύριος Xi Jinping, καλωσορίζει θερμά και σας περιμένει στο Πεκίνο για τη συμμετοχή σας στο φόρουμ της Ζώνης και του Δρόμου για διεθνή συνεργασία που θα είναι τον επόμενο μήνα και πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σας στο φόρουμ αυτό καθώς και οι στενές επαφές των δύο πλευρών μας για την προετοιμασία της διοργάνωσης του φόρουμ θα ενισχύσει, θα εντατικοποιήσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις μας και θα προωθήσει να έχουν όλο και περισσότερα αποτελέσματα για την πρωτοβουλία της ζώνης και του δρόμου. Ευχαριστώ.